γκολ με την φανέλα του ΠΑΟΚ, δύο βραβεία, ένα του MVP και ένα του Best Goal. Πώς αισθάνεσαι? Είναι μια εξαιρετική συνέστηση, δεν μπορώ να την περιγράψω με τα λόγια. Είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα για αυτή τη στιγμή και νιώθω πολύ περήφανος. Το πώς έχει βιώσει το διάστημα που πέρασε από τους 3,5 μήνες που ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμού, μέχρι τώρα που φαίνεται ότι η πορεία του είναι ανωδική και πιστώνεται πράγματα και μέσω των γκολ και μέσω των βραβείων. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος για τον ίδιο, όταν μόλις ήρθε τραυματίστηκε και με αυτόν τον τρόπο θα ήθελε λίγο να ευχαριστήσει και να δείξει και την ευγνωμοσύνη του για όλους που τον υποστήριξαν, ειδικά στους ιατρούς που τον παρακολουθούσαν και τον βοηθούσαν. Έχει βάλει ένα φανταστικό γκολ. Η ερώτηση είναι αν έχει ξαναβάλει τέτοιο γκολ και αν πρέπει να περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ τέτοια γκολ. Γιατί, για παράδειγμα, ένας παλιός του προπονητής, ο Μάρχο Κόντρο, είπε ότι μία σας εκπλήσει θα βάλει και άλλα τέτοια γκολ ο Γκοϊκό. Λέει ότι από τον εαυτό του εξαρτάται, δηλαδή να κάνει τέτοιες κινήσεις και να δείξει και άλλα στο μέλλον και να δώσει και άλλη χαρά στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μετά από 8 μήνες παρουσίαση στον ΠΑΟΚ, ποιες είναι οι εντυπώσεις του γενικότερα από την ομάδα? Πρόκειται για πραγματικά μια μεγάλη ομάδα, μεγάλο μεγέθος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικά, και οι συνθήκες είναι καταπληκτικές, εξαιρετικές. Εύχεται ότι και από εδώ και πέρα θα δίνει και άλλες τέτοιες ευκαιρίες για να χαιρούνται όλοι. Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ από πλευράς σημασίας. Ένα με τον Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα και ένα με τον Ολυμπιακό για το κύπελο. Αισθάνεται και αυτός ότι είναι στην πιο κρίσιμη περίοδο η φετινή πορεία του ΠΑΟΚ? Πίσω από μας λέει ότι υπάρχουν κάποιες δύσκολες στιγμές, αλλά ότι με αυτόν τον αγώνα, το τελευταίο, ότι αποκτήσαμε και την αυτοπεποίθηση και ότι από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε την ανωδική πορεία. Yeah!